από την προηγούμενη Πέμπτη, που ήταν η μέρα της ανεξαρτησίας του κράτους του Ισραήλ, μιλάμε για μέσα περίπου του μήνα του Απριλίου του 2021, μιλάμε πάντα σύμφωνα με την ημέρα ανεξαρτησίας του Ισραήλ, το Yom HaTzmaut, σύμφωνα με το εβραϊκό ημερολόγιο, ξεκίνησε μία καινούρια μόδα δυστυχώς εδώ στο Ισραήλ. Τα πάντα ξεκίνησαν όταν εκείνη την ημέρα της ημέρας της ανεξαρτησίας, μέσα στο τρένο της Ιερουσαλήμ, ένας Άραβας πλησιάζει ένα Εβραιόπουλο, ένα θρησκευόμενο Εβραιόπουλο, και τον χαστουκίζει μέσα στο πρόσωπο τη στιγμή που έχει βάλει κάποιον φίλο του να του τραβάει βίντεο, και μετά παίρνουν αυτό το βίντεο και το ανεβάζουν στο TikTok και αρχίζουν και χλεβάζουν τον εβραϊκό λαό, διάφοροι ψευτοπαλαιστίνοι ή διάφοροι επίσης Ισραηλινοί Άραβες. Βέβαια, να σας πω την αλήθεια, τα μέσα μαζικής ενημέρωσης του Ισραήλ, τα κρατικά, τα οποία ελέγχονται από την εθνομηδενιστική Ισραηλινή αριστερά, δεν ανοίξανε καν το στοματάκι τους να αναφέρουν αυτό το γεγονός. Να αναφέρουν αυτή την αντισημιτική επίθεση μέσα στην ίδια την πρωτεύουσα του κράτους του Ισραήλ. Τα ίδια αυτά μέσα μαζικής ενημέρωσης που εάν και τυχόν γίνει μαθευτό ότι πειράχτηκε ακόμα και μια τρίχα ενός ψευτοπαλαιστίνιου, κακόμοιρου δήθεν ψευτοπαλαιστίνιου, σηκώνονται και φωνάζουν και ορίονται εναντίον των κακών Εβραίων, των κακών επίκων, των κακών θρησκευόμενων Εβραίων. Έγινε όμως μεγάλος ντόρος μέσα στο Ισραηλινό διαδίκτυο από διάφορες πατριωτικές εβραϊκές ομάδες στο Ισραήλ, με αποτέλεσμα μετέπειτα να έρθει η αστυνομία να συλλάβει το συγκεκριμένο Άραβα. Από τη στιγμή όμως εκείνη και μετέπειτα, διάφοροι Άραβες αρχίζουν και χτυπάνε θρησκευόμενους κυρίως Εβραίους μέσα στο κράτος του Ισραήλ, ιδίως στην Ιερουσαλήμ, αλλά και τώρα πια και εκτός της Ιερουσαλήμ, και ανεβάζουν τα κατορθώματά τους, τα αντισημιτικά τους δήθεν κατορθώματα, στο TikTok, γελιοποιώντας τον εβραϊκό λαό. Μέσα στην ημέρα του Σαββάτου, την Άγια Αργία του Σαββάτου, το Σαββάτ που πέρασε, 4 τέτοιες επιθέσεις γίνανε εναντίον θρησκευόμενων Εβραίων στην παλιά πόλη της Ιερουσαλήμ, όπου μάλιστα ένας Εβραίος στάλθηκε στο νοσοκομείο καθώς του άνοιξαν το κεφάλι με πέτρες. Και αυτό συνεχίζεται. Μόλις χτες, μιλάμε για 18 Απριλίου του 2021, στην πόλη της Γιάφα, στην Γιάφο, που είναι δίπλα από το Τελαβίβ. Πάλι Άραβες τέτοιοι τραμπούκοι και τρομοκράτες χτυπάνε ανελέητα έναν ραβίνο, ο οποίος είναι μάλιστα ο επικεφαλής της θρησκευτικής σχολής Ισιβά της περιοχής, τον ραβίνο Ελιάου Μάλι, και ανεβάζουν τη φωτογραφία φυσικά πάλι στο TikTok. Σήμερα το πρωί, μιλάμε για 19 Απριλίου, πάλι Άραβες πλησιάζουν έναν Εβραίο θρησκευόμενο στην Ιερουσαλήμ και του χύνουν καυτό καφέ στο πρόσωπο, στέλνοντας το πάλι στο νοσοκομείο, καθώς φωτογραφίζονται, ανεβάζουν τις φωτογραφίες και τα βίντεο αυτά στο TikTok και συνεχίζουν να χαίρονται με το ότι επιτίθονται στους Εβραίους, χωρίς να υπάρξει κάποια ουσιαστική αντίδραση. Πόσο μάλλον κάποιους από τους τραμπούκους Άραβες που πιάσανε το Σάββατο η αστυνομία, που χτυπήσανε και σπάσανε το κεφάλι ενός Εβραίου θρησκευόμενου, όταν τους φέρνουν στο δικαστήριο την Κυριακή, το Ισραηλινό δικαστήριο, και εδώ πρέπει να τα λέμε, τα Ισραηλινά δικαστήρια πάλι ελέγχονται από αυτή την ακροαριστερή εθνομηδενιστική κλίκα στο Ισραήλ, το Ισραηλινό δικαστήριο άφησε ελεύθερους τους συγκεκριμένους Άραβες τρομοκράτες τραμπούκους, λέγοντας ότι δεν υπάρχει κάτι για να τους κυνηγήσουν. Άκουσον. Και μάλιστα όχι μόνο αυτό, μόλις τελείωσε το δικαστήριο και φύγαν οι δικαστές, οι ίδιοι πάλι Άραβες μπήκαν μέσα στη δικαστική αίθουσα και χλεβάσανε τα Ισραηλινά σύμβολα μέσα στην δικαστική αίθουσα, ανεβάζοντας το βίντεο στο TikTok. Και τώρα προσέξτε, όλα αυτά συνεχίζουν και γίνονται με επίκεντρο βασικά την Ιερουσαλήμ αλλά και την πόλη της Γιάφα. Και σκεφτείτε τώρα εάν γινόταν το ανάποδο.
Εάν κάποιο θρησκευόμενο Εβραίο ή κάποιο Εβραίο και καλά κάτοικο τη Ιουδαία και Σαμάρια, έπικο δήθεν, χτυπούσε κάποιο Ορθόδοξο Εβραίο, χτυπούσε με τον ίδιο τρόπο κάποιον Άραβα μέσα στο Ισραήλ. Τι θα γινόταν? Πρώτα απ' όλα θα ακούγαμε του Ισραηλινού αριστερού να φωνάζουν και να ορίονται και να αγκαρίζουν. Τα μέσα μαζική ενημέρωση του Ισραήλ, πρωτοσέλιδα. Μετέπειτα θα ακούγαμε τους αριστερούς, τους liberals, οπουδήποτε ανά τον πλανήτη να αγκαρίζουν εναντίον των ρατσιστών, Ισραηλινών, σιωνιστών και θρησκευόμενων Ορθοδόξων, ταλμουδικών, τραμουδιστών, Εβραίων. Και όχι μόνο αυτό, θα ακούγαμε διάφορους αφομοιωτικούς στις διάφορες εβραϊκές κοινότητες της Διασποράς, τις αφομοιωμένες, να βγαίνουν να καταδικάζουν το γεγονός εναντίον των φανατικών και καλά Εβραίων. Θα ακούγαμε κάποιους από το ΚΙΣ, που όλοι ξέρουμε ότι στο ΚΙΣ υπάρχουν κάποια ακροαριστερά, φανατικά ακροαριστερά, εθνομιδινιστικά στοιχεία, να βγαίνουν να κλαίγονται. Θα ακούγαμε και κάποια φερέφωνα των ακροαριστερών του Ισραήλ μέσα στην Ελλάδα, που κάνουν βίντεο και καλά, να βγαίνουν και να κλαίγονται και αυτοί και να ορίονται για τους κακούς φανατικούς ανθρώπους του μίσους, τους Εβραίους του μίσους, που χαλάνε την εικόνα του Ισραήλ. Αμήν τι άλλο, ένα από αυτά τα ποταπά φερέφωνα αυτής της βρωμερής ακροαριστεράς στο Ισραήλ, ένα από αυτά τα πιο εσχρά και ποταπά φερέφωνα, είχε βγει τις προάλλες και είχε ανεβάσει ένα βίντεο στα ελληνικά για τα 73 χρόνια του Ισραήλ, που το μόνο πράγμα που ήξερε να πει είναι ότι η πληγή του Ισραήλ είναι η Ισραηλινή και καλά δήθεν κατοχή των κακόμοιρων ψευτοπαλαιστινίων. Και ότι το μεγαλύτερο πλήγμα του Ισραήλ είναι οι κακοί έπικοι Εβραίοι, έπικοι, κακοί φανατικοί, θρησκευόμενοι, ορθόδοξοι Εβραίοι. Αυτή είναι η πληγή στο Ισραήλ. Μάλιστα το συγκεκριμένο ποταπό ανθρωπάκι αναφέρθηκε και στο όνομά μου. Οκ, τους καθόμαστε στο λαιμό και έτσι πρέπει μέχρι σκασμού με τη βοήθεια του Θεού. Αλλά το συγκεκριμένο λοιπόν ανθρωπάκι δεν τον ακούσαμε σχεδόν ποτέ. Όταν γίνονται τρομοκρατικές αραβικές ισλαμικές επιθέσεις εναντίον Εβραίων αδερφών μας εδώ στο Ισραήλ, να βγάζει κιχ από το βρωμερό στόμα του. Επίσης, δεν τον ακούσαμε καθόλου αυτές τις ημέρες να λέει κάτι για αυτές τις αντισημιτικές, αντιεβραϊκές επιθέσεις που γίνονται από τους φίλτρους Άραβες φίλους του, τους ψευτοπαλαιστίνιους τρομοκράτες, από τα αδερφάκια του. Δεν τον ακούσαμε να λέει κάτι. Φυσικά, εκεί τσιμουδιά. Όλοι αυτοί οι liberals υποκριτές, οι βουτυγμένοι στην υποκρισία, οι βουτυγμένοι στον εβραίο αντισημιτισμό. Γιατί είμαστε αληθινοί. Αυτοί οι αριστεροί που δικαιολογούν αυτές τις αντισημιτικές, αντιεβραϊκές επιθέσεις από τους Άραβες εναντίον θρησκευόμενων Εβραίων και εναντίον Εβραίων γενικότερα μέσα στο Ισραήλ. Αυτοί οι αριστεροί, οι Ισραηλινοί αριστεροί, αυτοί οι Εβραίοι αριστεροί, είναι ό,τι το χειρότερο. Ό,τι το χειρότερο τον εβραϊκό λαό. Θα το λέμε 100.000 φορές. Προδότες του εβραϊκού λαού. Ντροπή του εβραϊκού έθνους. Σπόροι του Ερευράβ. Πεμπτοφαλαγκίτες. Εθνομιδενιστές. Οι οποίοι πριονίζουν και πολεμούν το εβραϊκό έθνος, την εβραϊκή πίστη, την εβραϊκή θρησκεία, τον εβραϊκό λαό εκ των έσω. Ο χειρότερος εχθρός του εβραϊκού λαού. Φυσικά γιατί μας πολεμάνε εκ των έσω. Και ακούμε συγκεκριμένα τα συγκεκριμένα αυτά ανθρωπάκια της αριστεράς των liberals. Σήμερα το μόνο πράγμα που τους ενοχλεί από όλες αυτές τις αντισυντικές επιθέσεις σου λένε «Όπα, γύρισαν τώρα οι δεξιοί πατριώτες βουλευτές του Ισραήλ να έρθουν να διαδηλώσουν εναντίον αυτών των, αραβικών αντισημιτικών επιθέσεων στην Ιερουσαλήμ και στη Γιάφα». Ήρθαν και σου λένε «Ποιος φταίει? Δεν φταίνε οι κακόμενοι ψευτοπαλαιστίνοι που χτυπάνε τους Εβραίους. Φταίνε, λέει, οι ακροδεξιοί και καλά δήθεν, οι δεξιοί φασίστες του Ισραήλ που έρχονται, λέει, να εβραιοποιήσουν την Ιερουσαλήμ. Προσέξτε, να εβραιοποιήσουν την Γιάφα, την πόλη της Γιάφα, τη Γιάφα κοντά στο Τελαβίβ. Οπα, για τους αριστερούς, λοιπόν, εβραιοποιούμε την Ιερουσαλήμ. Προσέξτε, η Ιερουσαλήμ δεν είναι εβραϊκιά, την εβραιοποιούμε. Η Γιάφα ή το Τελαβίβ δεν είναι εβραϊκές πόλεις, αλλά τις εβραιοποιούμε εμείς οι Εβραίοι. Εμείς φταίμε. Εμείς φταίμε. Γιατί για τους αριστερούς, άσχετα αν κάποιοι το λένε ξεκάθαρα, άλλοι το λένε με μισόλογα ή άλλοι αν το κρύβουνε, για τους αριστερούς του Ισραήλ και τους αριστερούς Εβραίους ανά τον κόσμο,
που είναι μια θλιβερή μειοψηφία μέσα στον υγιή εβραϊκό λαό, για αυτούς τους αριστερούς, σου λένε το Ισραήλ δεν είναι εβραϊκό κράτος. Το Ισραήλ δεν πρέπει να είναι εβραϊκό κράτος και το Ισραήλ είναι, ανήκει στους Άραβες, είναι Παλαιστίνη. Έχουν πάρει ξεκάθαρα τον ψευτοπαλαιστινιακό μύθο των αντισημιτών και των αντισιωνιστών και τον αναπαράγουν. Λοιπόν, για αυτούς λοιπόν δεν υπάρχει εβραϊκή γη, δεν υπάρχει εβραϊκή Ιερουσαλήμ, δεν υπάρχει εβραϊκή Τελαβίβ, δεν υπάρχει εβραϊκή Γιάφο. Για αυτούς όλη αυτή είναι η αραβική γη, η οποία είναι κατεκτημένη από τους κακούς Ισραηλινούς Εβραίους θρησκευόμενους κτλ. Και πρέπει αυτή η γη λοιπόν να απελευθερωθεί και καλά δήθεν από τους Άραβες και να ξαναγίνει Παλαιστίνη, υποτίθεται. Και γι' αυτό θα δικαιολογήσουν και τους χειρότερους Άραβες Ισλαμιστές τρομοκράτες που σφάζουν Εβραίους. Και εγώ σας λέω, αυτές οι επιθέσεις που γίνονται σήμερα στο Ισραήλ εναντίον αθώων πολιτών, μόνο και μόνο επειδή έχουν παρουσιαστικό Εβραίων, θρησκευόμενων Εβραίων, οι συγκεκριμένες αυτές οι επιθέσεις είναι θέμα χρόνου να καταλήξουν και πάλι να γίνουν μαχαιρώματα. Πριν 2-3 χρόνια είχαμε ζήσει την ίδια φάση πάλι στο Ισραήλ, όπου αυτές οι επιθέσεις με χαστούκια, με γροφιές, με πέτρες και φτισήματα εναντίον Εβραίων κατέληξαν τελικά σε μαχαιρώματα, σε πυροβολισμούς και σε πραγματικά τρομοκρατικές επιθέσεις. Είναι θέμα χρόνου να χυθεί εβραϊκό αθώο αίμα και πάλι στο Ισραήλ, που έτσι κι αλλιώς κάθε τόσο και λιγάκι έτσι κι αλλιώς κάνουν τρομοκρατικές επιθέσεις, αραβικές τρομοκρατικές επιθέσεις, εναντίον Ισραηλινών Εβραίων. Είναι θέμα χρόνου. Αν τους αφήσουμε και σοπάσουμε, δυστυχώς το εβραϊκό αίμα που δυστυχώς, λέω, που δυστυχώς θα χυθεί, θα είναι πάνω στα δικά μας χέρια. Επάνω στα χέρια του κράτους του Ισραήλ, που δεν κάνει ό,τι πρέπει να κάνει τώρα, πριν είναι πολύ αργά, για να σταματήσει όλο αυτό το, όλη αυτή την κατρακύλα. Τα πράγματα είναι απλά. Δεν πρέπει να υπάρχει ανέχεια και ανοχή σε κανένα χαστούκι σε εβραϊκό πρόσωπο, σε πρόσωπο Εβραίου, μόνο και μόνο επειδή είναι Εβραίος, σε καμία γροθιά ή σε κανένα φτύσιμο πρόσωπο Εβραίου, μόνο και μόνο επειδή είναι Εβραίος. Όποιος πράττει έτσι, πρέπει να αντιμετωπίζεται από τον νόμο, τον Ισραηλινό νόμο, με τις χειρότερες και τις δυνατότερες των ποινών. Και να πω και το άλλο. Εάν γινόταν ακριβώς το ίδιο πράγμα εκτός το Ισραήλ, γινόταν σε κάποια οποιαδήποτε άλλη χώρα ανά τον κόσμο, στην Ευρώπη, στις ΗΠΑ, τι θα λέγανε κάποιοι? Θα φωνάζανε για ρατσισμό, για αντισημιτισμό και όντως. Αλλά όταν γίνεται μέσα στο ίδιο το Ισραήλ, από τους Άραβες εναντίον των Εβραίων, εκεί κάποιοι τσιμουδιά. Τσιμουδιά. Πρόκειται ακριβώς για το ίδιο πράγμα και μάλιστα όταν γίνεται μέσα στο εβραϊκό κράτος. Και εμείς σωπαίνουμε, αυτό είναι ακόμα χειρότερο. Γιατί δίνουμε το μήνυμα σε όλους τους αντισημίτες ανά τον κόσμο, όλων των ειδών, ότι να, μπορείτε να έρθετε να πλακώσετε Εβραίους, να σκοτώσετε Εβραίους, να σφάξετε Εβραίους, ανενόχλητοι. Ανενόχλητοι. Ως εδώ λοιπόν κοινή παρέκει με τη βοήθεια του Θεού. Προς κάθε λοιπόν αντισημίτη, προς κάθε αντισιωνιστή, προς κάθε αντιϊσραηλινό, προς κάθε αντιεβραίο, εξωτερικό ή εσωτερικό, προς κάθε προδότη του εβραϊκού λαού, προς κάθε αριστερό Εβραίο δήθεν, του δηλώνουμε το εξής. Προς κάθε φίλο των ψευτοπαλαιστίνων τρομοκρατών, του δηλώνουμε το εξής. Είμαστε εδώ για να μείνουμε. Είμαστε εδώ, το Ισραήλ, το εβραϊκό κράτος, ως εβραϊκό κράτος και ως εβραϊκός λαός, να μείνει και όντως είμαστε εδώ έτσι ώστε οι εχθροί του εβραϊκού λαού, όσοι μισούν τον εβραϊκό λαό, δεν μιλάω για όλους τους Άραβες γενικά και αόριστα, μιλάω για όλους αυτούς που μισούν τον εβραϊκό λαό και εχθρεύονται το εβραϊκό κράτος, να πάρουν ένα πόδι μέσα έξω από τη γη του Ισραήλ. Έξω. Okay? Έξω από τη γη του Ισραήλ. Είτε αυτοί είναι εχθροί του εβραϊκού λαού Άραβες, είτε αυτοί είναι εχθροί του εβραϊκού λαού Εσκιμόοι, είτε αυτοί είναι ακόμα και εχθροί του εβραϊκού λαού Εβραίοι. Okay? Γιατί εδώ πέρα δεν υπάρχει θέμα ρατσισμού. Όποιος είναι εχθρός του εβραϊκού λαού και εχθρός του εβραϊκού κράτους και εχθρός της εβραϊκής πίστης, έξω από τη γη του Ισραήλ. Μία και καλή. Και με τη βοήθεια του Θεού, εδώ είμαστε και η ώρα αυτή πλησιάζει και έρχεται. Αλλά εντωμεταξύ πρέπει να δείχνουμε πυγμή και εβραϊκή δύναμη μπροστά, ο Τσμά Ιεουδίτ, μπροστά σε όλους αυτούς που έρχονται με τέτοιο τρόπο να χλεβάσουν και να χτυπήσουν τον εβραϊκό λαό. Με τη βοήθεια του Θεού είμαστε εδώ και συνεχίζουμε τόσο μπροστά στους εχθρούς μας, όσο μπροστά και στους προδότες του λαού μας. Ο λαός του Ισραήλ ζει.
Am Israel. Hi.